Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, η εκπομπή για τη δική σας και ανώλευκη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα, που δεν είναι και λίγα, ειδικά στο ποδόσφαιρο που μας απασχολούν από προχθές το βράδυ, λογικό. Θα πάμε μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Με τους χορηγούς μας παρέα, η ζεστούλα που υπάρχει αυτές τις μέρες για την εποχή θα σταματήσει τις επόμενες μέρες από ό,τι μαθαίνω. Λογικό είναι, γιατί θα μπει και ο Δεκέμβριος σε λίγο και κοντομάνικα θα φοράμε. Γι' αυτό και εμείς, όπως λέει ο σοφός λαός, προτρέχουμε για να έχουμε, Βασίλη μου. Και αυτό που θα έχουμε είναι τα τζάκια Βολκάνο. Θα πάτε στο Ρετζίκι, λεωφόρο Παπα-Νικολάου 1, ή θα πάρετε τηλέφωνο νωρίτερα στο 2310-67-66-43 ή 676-643, να το πω κι αλλιώς, για να υποδεχτείτε το χειμώνα με την πιο καλέσθητη σύγχρονη και οικονομική πρόταση θέρμανσης, ενεργειακά τζάκια ελληνικής κατασκευής και υψηλής ποιότητας, παρακαλώ, σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Βολκάνο, είτε δεν έχετε τζάκι να βάλετε, είτε έχετε και δεν είναι ενεργειακό, να το κάνετε ενεργειακό. Ούτε καν προλόγησα. Σήμερα ήθελα λίγο έτσι να παίξει δυνατά ο Μπίλης, για να είμαστε κι εμείς με ταχύτητα. Παρασκευή, έχουμε αγώνες μπροστά μας, κρισιμότατους, για πολλούς και διάφορους λόγους. Μόνο μπάσκετ εδώ δεν έχουμε, όλα τα άλλα τα έχουμε. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει αλλάξει κάτι, το παραμικρό, και δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί αυτό το 1-6 δεν θα αλλάξει ποτέ. Μα ποτέ. Έχει περάσει την αιωνιότητα και επειδή δεν έχει αλλάξει κάτι μετά από αυτό, είναι λογικό να εξακολουθούν και να υπάρχουν οι αντιδράσεις, να εξακολουθεί και να υπάρχει και ο εκνευρισμός και η οργή. Όλα είναι λογικά. Χθες είχαμε 50 και πλέον λεπτά της ώρας στον Παύλο Μυροφορίδη. Και εγώ και εσείς, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή με τα μηνύματα. Τον ρωτήσαμε 100 φορές, μπορεί και τα ίδια πράγματα σε κάποιους τομείς, για το προπονητή, για τον Αμπάρι, για το αν θα πρέπει να αλλάξει πράγματα. Είναι ανέδωτος, επιμένει σε αυτά που λέει, κρίνεται όπως όλοι μας σε αυτή τη ζωή. Και φυσικά η ερώτηση που του κάναμε 3 φορές για το τι θα γίνει την Κυριακή αν ο Ηρακλής δεν πάρει αυτό που θέλει, η απάντηση είναι ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το προπονητή. Ένα προπονητή που δεν στηρίζει ο κόσμος, δεν στηρίζουν οι οπαδοί. Αντιθέτως, εξακολουθούν και ζητούν την απομάκρυσή του, με πρόσφατη την ανακοίνωση από τα παιδιά από την Αθήνα, την οποία και θα διαβάσω. Αντιλαμβανόμενοι ότι τα γραφόμενα των συνοπαδών, Παύλο αδερφό μας, δεν έγιναν ούτε κατελάχιστο κατανοητά από τη διοίκηση της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, αλλά ούτε και από τον ίδιο τον τέος για μας προπονητή, νιώθουμε την ανάγκη να τοποθετηθούμε εκ νέου και εμείς από την Αθήνα. Επειδή 29 μέρες πριν από τη συμπλήρωση 110 ετών από την ίδρυση του μεγαλύτερου συλλόγου ηρώων που δίδαξαν υπερηφάνεια και αυτονομία, μας κέρασε στη μεγαλύτερη ντροπή στην ιστορία αυτών των ετών, Βοσνιάδη, είσαι ανεπιθύμητος. Για μας δεν υπάρχει πια στον Ηρακλή, αποτελεί τη μαύρη σελίδα του συλλόγου. Καμία νίκη από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να ξεπλύνει το χθεσινό. Προχθεσινό, έτσι, γιατί εχθές το βράδυ βγήκε η ανακοίνωση. Πάρτε το χαμπάρι, συνεχίζει το Ηρακλής Άνθες Κλαμπ, όσο είναι νωρίς, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να σας το δείχνουμε με κάθε τρόπο, σε κάθε γήπεδο που αγωνίζει το Ηρακλής. Έγινε ο σύγχρονος εφιάλτης μας. Ο σύγχρονος εφιάλτης μας. Θα γίνουμε χιλιάδες δικοί σου. Ηρακλής Άνθες Κλαμπ. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και από την Αυτόνομη Θύρα 10 και από τα παιδιά από την Αθήνα και γενικότερα από τον κόσμο, με τον οποίο μάλλον αφουγκραζόμαστε κυρίως μέσα από τα social media, ότι όποια και να είναι η συνέχεια από εδώ και πέρα, κάθε Κυριακή ο Βοσνιάδης θα παίζει το κεφάλι του, ο κύριος Βοσνιάδης. Και όσες νίκες κι αν κάνει, κανείς δεν θα ξεχάσει αυτό που συνέβη στο κύπελο με τον Ατρόμητο. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει και δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Η ομάδα, να δούμε πώς θα είναι. Αλλαγμένη θα είναι σίγουρα, γιατί το rotation. Οι αλλαγές αυτές που έγιναν 11 στον αριθμό, δηλαδή όλη η ομάδα, έγιναν
για να μπουν οι 11 που δεν έπαιξαν βασικοί στο μάτς της Κέρκυρας την Κυριακή. Σωστά, σωστά. Άρα περιμένουμε εκ νέου μια διαφορετική εντεκάδα, άρα περιμένουμε ένα διαφορετικό Ηρακλή και μάλλον βελτιωμένο. Γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που έπαιξαν με τον Ηρόδοτο ήταν οι βασικοί και έπρεπε να ξεκουραστούν για να παίξουν κατά κάποιο τρόπο για αναπληρωματική, ώστε να ξαναπαίξουν οι βασικοί την Κυριακή. Παράληψής μου, γιατί έχουμε μεγάλο παιχνίδι σήμερα, αύριο, από σήμερα θα είμαστε στο κλίμα και είμαστε στο κλίμα. Μεγάλο παιχνίδι, γιατί αυτό είναι το ντέρμπι. Το ντέρμπι στο ελληνικό βόλεϊ, κακά τα ψέματα, Ηρακλής Ολυμπιακός. Όλα τα υπόλοιπα είναι, έρχονται μετά. Στο βόλεϊ ένα είναι το ντέρμπι, Ηρακλής Ολυμπιακός. Όπως και να το δει κανείς, αν βάλει κάτω φανέλες, ιστορίες, τίτλους κτλ. Και εντάξει, ξέρουμε ότι πλέον τα νούμερα έχουν ξεφύγει, ξέρουμε ότι τα μπάτζετ έχουν ξεφύγει και πέρυσι είχαν ξεφύγει. Ο Ηρακλής πήγε να τον κερδίσει τον Ολυμπιακό. 2-3 ήρθε το μάτς και ήταν η μοναδική ομάδα που το κόψε βαθμό πέρυσι. Δύο μάλλον. Ήταν η πρώτη που το έκανε. Γιατί όχι να μην κυνηγήσει και κάτι καλό εφόσον βελτιώσει την απόδοσή της και δεν δούμε την εικόνα που είδαμε στην εκτός έδρας ήταν από τον ΠΑΟΚ με 3-0. Σε αυτό το πολύ δύσκολο, σε αυτή την πολύ δύσκολη τετράδα που έχουμε αύριο, ανοίγω παρένθεση γιατί από τώρα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε δύο εισιτήρια του αυριανού μεγάλου αγώνα του ντέρμπι Ηρακλής Ολυμπιακός στη Μίκρα στις 5 το απόγευμα. Το μάτς είναι και τηλεοπτικό από την R3, αλλά νομίζω θα γεμίσει το γήπεδο. Άσχετα, το τηλεοπτικό είναι για τον κόσμο που δεν μπορεί να πάει, κυρίως εκτός Θεσσαλονίκης και εξωτερικού που θα μπορούν να το δουν. Αύριο λοιπόν Ηρακλής Ολυμπιακός στη Μίκρα στις 5 έχουμε δύο εισιτήρια για αυτό το μάτς. Ωραίο δωράκι θεωρώ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη εισιτήριο, Ηρακλάρα, βόλεϊ, ό,τι θέλετε βάλτε. Αποστολή στο 54526. Έχουμε και το mail ανοιχτό bluelibero@yahoo.gr. Επαναλαμβάνω, FM κενό, ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, αποστολή στο 54526. Και bluelibero@yahoo.gr. Δύο εισιτήρια για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 5 στη Μίκρα σας περιμένουν. Οι νικητές δεν θα έρθουν από εδώ να πάρουν το εισιτήριο. Θα δώσουμε τα ονόματά τους στην πόρτα, στην είσοδο αύριο και θα πάνε εκεί. Καλησπέρα, το όνομά μου. Θα περάσουν, θα πάρουν το εισιτήριό τους για να δουν το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Για το οποίο έχουμε να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής και αρκετά. Για το pre-game, όπως θα κάνουμε και για τα υπόλοιπα. Όσον αφορά την παρουσία του κόσμου, είναι δεδομένο ότι οι οπαδοί θα κάνουν το ταξίδι για το νησί των Φεάκων. Θα υπάρχει ειδικό εκδοτήριο και η θύρα εκεί που θα περιμένει σε εισαγωγικά το ρήμα τους οπαδούς του Ηρακλή. Για την αγωνιστική προετοιμασία της ομάδος δεν θα ταξιδέψει για την Κέρκυρα ο Κασναφέρης, ο οποίος έχει θλάσει δεύτερου βαθμού στον Οπίστιο Μοιραίο και θα μείνει περίπου 3-4 εβδομάδες εκτός. Ο Κανακούδης και αυτός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε τις προηγούμενες μέρες. Αποίωση ταλαιπωρούνται ο Γεωργίου με τον Κοστούλα. Αύριο θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή τους, καθώς αύριο θα ανακοινωθεί και η αποστολή που θα αναχωρήσει με προορισμό την Κέρκυρα. Μια Κέρκυρα που ιτήθηκε στο 93ο λεπτό από την Ξάνθη με 0-1. Δεν ξεφθυλίστηκε, δεν διασύρθηκε, παρά το ότι έπαιζε με ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Και η Ξάνθη από ό,τι βλέπω δεν έβαλε τα τρίτα. Σχεδόν κανονική ομάδα παρέταξε. Η Κέρκυρα έχασε το τελευταίο λεπτό του αγώνα στο παιχνίδι αυτό κυπέλου. Βέβαια ακόμα τους πονά πάρα πολύ τους νησιώτες η ήττα στην πρεμιέρα από τον Απόλλωνα Λάρισας με 2-0. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα πάμε και μια βόλτα στην Κέρκυρα να μιλήσουμε με συνάδελφο να μας πει εκεί τα τελευταία νέα της ομάδος εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα. Να δούμε το πρόγραμμα συνολικά της δεύτερης αγωνιστικής στην Β' Εθνική και τις τηλεοπτικές αναμετρήσεις. Του Ηρακλή είναι τηλεοπτικό, την Κυριακή στις 3, R3. Θα έχετε φυσικά ενημέρωση και περιγραφή από το Λίμπερο 107,4. Σάββατο αύριο ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική με το μάτς που επίσης θα μεταδοθεί από την R3 στις 3, Καραϊσκάκης Άρτας Πλατανιάς.
Καραϊσκάκης που έφαγε τα 7 από το Βόλο, ο Πλατανιάς που κέρδισε 2-1 στην πρεμιέρα. Η Ρόδοτος Αΐτος Πάτων, δόξα δράμας Βόλος, με διαιτητή από ό,τι είδα που είναι από τη Θεσσαλία. Θεσσαλός πάει να σφυρίξει το δόξα δράμας Βόλος. Τέλος πάντων, έτσι το ανέφερα. Απόλλων Πόντου Τρίκαλα, Εγινιακός Απόλλων Λάρισας και Σαμικός Εργοτέλης είναι τα υπόλοιπα μάτς. Και έχουμε και ένα μάτς Δευτέρα, Παναχαϊκή Σπάρτη, όλα στις 3 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, το σημερινό μας διαγωνισμό κληρώνουμε 2 εισιτήρια για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5 για το βόλεϊ για την Α1 Αδρών στη Μίκρα. FM κενό ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, Ηρακλάρα, βόλεϊ, ό,τι θέλετε, αποστολή στο 54526. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό για τα μηνύματά σας, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού, στο κύπελο έπαιξαν Αθανασόπουλος, Ανδραβέλης, Κούρος, Σπίνουλας, Θεοδωράκης, Ζορμπάς, Κρητικός, Βίλα, Αποστολίδης, στο 62 μπήκε ο Σιατραβάνης, Λινάρδος, στο 75 ο Τουράμ και ο δεύτερος Κρητικός, γιατί έχουν δύο με το επίθετο Κρητικός. Και ο Σιατραβάνης και ο Τουράμ που είναι βασικοί ποδοσφαιριστές μπήκαν στο 62 και στο 75, χωρίς πολύ πολύ μεγάλο πάντως rotation από τον Σπάνο. Δεν άλλαξε 11 για να βάλει 11 όπως έκανε ο Αλέκος Βοσνιάδης. Είναι απόλυτα, το λέγαμε και χθες και το είπαμε πάρα πολλές φορές και με διάφορους τρόπους στον κύριο Παύλο Μυροφορίδη, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η αντίδραση και η στάση του κόσμου όλων. Γιατί αυτό που συνέβη δεν μπορεί να ξεχαστεί και δεν μπορεί να το καταπιεί οποιοδήποτε τόσο εύκολα. Όχι τόσο εύκολα, καθόλου εύκολα. Και όπως είπα και πριν, δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι αν η ομάδα αρχίζει και κάνει τη μία νίκη πίσω από την άλλη. Ξέρω ότι εάν δεν κερδίσει η ομάδα, και δεν είναι ότι εγώ το παίζω έξυπνος, όλοι το ξέρουμε αυτό, σαν τα μαθηματικά είναι, ένα και ένα κάνουν δύο. Εάν η ομάδα δεν κερδίσει την Κυριακή, τότε θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και έχω την αίσθηση ότι ήδη νιώθει αυτή την πολύ μεγάλη πίεση ο Αλέκος Βοσνιάδης. Είναι στον άνθρωπο, ξέρετε. Άλλοι παρετούνται μετά από ένα τέτοιο σκορ, άλλοι επιμένουν. Αν βέβαια δεν έρθει η νίκη, όσο και να λέει ο Παύλος Μυροφορίδης ότι θα τον στηρίξω και πάλι, νομίζω ότι η πίεση θα είναι τέτοια που δεν θα θέλει ούτε ο ίδιος ο Βοσνιάδης να παραμείνει στην ομάδα. Θα είναι το κλίμα πλέον άρρωστο και όταν, ας με επιτραπεί η έκφραση, αρρωσταίνει ένα κλίμα, τότε αυτό μπολιάζεται παντού και στα ποδητήρια και παντού και η ομάδα χάνει τον μπούσουλά της. Ελπίζω να μην τον έχει χάσει μετά την τροπή αυτή και την ξεφτύλα. Και προσέξτε πώς αλλάζουν όλα από ένα τέτοιο σκορ, γιατί αν ερχόταν μια ήττα 0-1, 0-2, άντε με καλή εμφάνιση με τον Ηρακλή να το παλεύει και τα λοιπά, θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά για το παιχνίδι της Κυριακής. Και μπορεί κάποιος να έλεγε ότι εντάξει και το Χ δεν θα είναι άσχημο, θα αφήσουμε την Κέρκυρα πίσω, εμείς θα συνεχίσουμε με 4 βαθμούς, η Κέρκυρα θα έχει πάρει έναν, θα μας κυνηγά πάλι, θα έχουμε περάσει από εκεί. Όχι ότι για τον Ηρακλή είναι επιτυχία το να παίρνεις ισοπαλίες, σε καμία περίπτωση. Τώρα όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν μπορεί να αλλάξει όλο αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα αλλάξει ποτέ το σκορ. Αλλά για να μπορέσουμε ξανά λίγο έτσι να σταθούμε στα πόδια μας, πρέπει να έρθει η νίκη. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, πρέπει να έρθει η νίκη. Και δεν μας ενδιαφέρει, νομίζω, το αν είναι πιεστικό αυτό που κάνουμε και λέμε από προχθές. Ο Ηρακλής είναι. Άμα δεν αντέχει κάποιος την πίεση, μπορεί να πάει να παίξει στην Κάτω Μαγούλα. Κανένα πρόβλημα. Ή να προπονεί στην Κάτω Μαγούλα ή να είναι ό,τι θέλει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση των πρωταγωνιστών.
Γιατί η αντίδραση του κόσμου είναι δεδομένη. Και είναι αντίδραση τρέλας, φωνάζοντας μέχρι το 0-5, με συνθήματα λες και η ομάδα του Ηράκλη κέρδισε 5-0. Είναι αγανάκτησης μέσω ανακοινώσεων. Και είναι και στήριξης στον ίδιο τον Ηρακλή, όχι στα πρόσωπα, στην ομάδα τους, στην καψούρα τους, την Κυριακή που θα βρεθεί όλος αυτός ο κόσμος και θα κάνει το ταξίδι για το νησί. Και δυστυχώς αυτή η πολύ πολύ μεγάλη σφαλιάρα που πονάει και δεν θα πάψει να πονάει, ήρθε σε πολύ κακό timing. Γιατί η ομάδα ξεκίνησε νικηφόρα στο πρωτάθλημα. Είχε κερδίσει και το μάτς κυπέλου, οκ. Okay. Εύκολο ήταν εκείνο. Έχει αποκτήσει μεγαλομέτοχο, που έχει βάλει μέχρι στιγμής περίπου 800.000 ευρώ. Μετρητά. Είναι πληρωμένοι άπαντες. Δεν ασχολούμαστε μετά από καιρό με τα οικονομικά να λέμε απλήρωτη και το ένα και το άλλο. Έχουν γίνει όλες αυτές οι μεταγραφές. Έχει στελεχωθεί η ΠΑΕ με πρόσφατη την παρουσία του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου για συγκεκριμένα ζητήματα. Έχουν γίνει πράγματα. Και να που σκάει αυτό το, να μην το πω το παιχνίδι, και μας κάνει άνω κάτω. Δικαιολογημένα μας κάνει άνω κάτω, γιατί δεν μπορείς να ανεχτείς ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είσαι ανέστητος αν πας και κοιμηθείς μετά το 1-6 ή την άλλη μέρα πεις «Έλα μωρέ, εντάξει, πάμε παρακάτω». Πάμε παρακάτω, ναι, αλλά όχι «Έλα μωρέ, εντάξει». Πάμε παρακάτω, ναι, αλλά πώς πάμε παρακάτω. Έχει διαφορά. Ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, ο οποίος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πιο συγκεκριμένα στη Φιλαδέλφεια που είναι η βάση του, θα επιστρέψει τώρα σε 2 εβδομάδες, κάτι παραπάνω, αυτός ξέρει. Παραμένει εδώ προς το παρόν ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Στάθης Καραντώνης, ο οποίος αναλαμβάνει και ενεργό ρόλο πλέον και στα γραφεία, στη Μίκρα κτλ. Είναι να γίνει και αυτό το ραντεβού με τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί χορηγίες ακούμε, ακόμα δεν ξέρω αν έχει πάρει ένα ευρώ ο Ηράκλης, μάλλον δεν έχει πάρει, ούτε έχουμε δει ανακοίνωση. Συναντήσεις ακούμε δεν έχουν γίνει. 3 χορηγίες έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Αθλητισμού, δεν έχουμε δει καμία. Ραντεβού με Νοτοπούλου και τα λοιπά, ναι, οκ, εντάξει, αλλά στην πράξη δεν γίνεται κάτι. Ο Βασιλιάδης, ο οποίος συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του και για την ΠΑΕ, που δεν έχει κάνει κάτι, και για το θέμα του μπλοκαρίσματος του λογαριασμού που περιμένουμε να γίνει κάτι, γιατί το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, κάθε λίγο και λιγάκι αυτό το βιολί θα έχουμε, οι 7 θα γίνουν 107, και για το θέμα του ερασιτέχνη που δεν θα πάψουμε να το λέμε. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Μιχάλη Γιάμπαστο, τον νομικό εκπρόσωπο του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, που μας είχε πει ότι στο τελευταίο ραντεβού που κάναμε πριν κάνα... πότε ήτανε, 2 μήνες, είχε δεσμευτεί, παύλα υποσχεθεί, ότι θα περάσει την τροπολογία για τον ΓΣ και για άλλους ερασιτέχνες το Σεπτέμβριο. Όχι το Σεπτέμβριο τον επόμενο, αυτό που μας πέρασε. Και τώρα έχουμε 2 Νοεμβρίου. Δόξα τω Θεώ, ξέρουμε να μετράμε. Και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Γιατί καλές είναι οι συναντήσεις, καλές είναι οι φωτογραφίες, καλές. Σε μένα δεν πολύ αρέσουν, τέλος πάντων, και το να δίνεις φανέλες σε πολιτικούς κτλ. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Ουσία δεν βλέπουμε. Αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Βασιλιάδης στον Ηρακλή είναι ένα απόλυτο μηδέν. Έχει επιτρέψει να τον υποβιβάσουν τον Ηρακλή. Έχει επιτρέψει να του μπλοκάρουν τον λογαριασμό. Δεν έχει κάνει κάτι για την τροπολογία για την οποία υποσχέθηκε. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι κρατικές χορηγίες που υποσχέθηκε.
Και μια χαρά, συνεχίζουμε. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη εισιτήριο, Ηρακλάρα, Βόλεϊ, τα έχετε γράψει όλα και μου αρέσει αυτό. Τα αποστέλλετε στο 54526 για δύο εισιτήρια για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός στη Μίκρα για την Α1 Αδρών του Βόλεϊ στις 5. Και το mail μας στη διάθεσή σας, blueliberopapakiyahoo.gr. Συγγνώμη. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο και με ποδόσφαιρο και με συνομιλία με Κέρκυρα και με μπάσκετ, λίγο ρεπορτάζ και γυναίκες, γιατί έχουμε Ηρακλής Ολυμπιακός εν όψη. Πάρα πολύ δύσκολο μάτς, δεν το συζητάμε. Με Βόλη φυσικά για το αυριανό ντέρμπι και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο πρόγραμμα του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου που ακολουθεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις. Παραμένουμε στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Βαγγέλη μου, ναι, και εγώ αυτό λέω, αλλά έγινε το ραντεβού με την κυρία Νοτοπούλου και φωτογραφία είδα σχετική που ήταν ο κύριος Καραντώνης και ο κύριος Τον Παπαδόπουλος. Εντάξει, σε άλλους αρέσουν αυτά, σε άλλους δεν αρέσουν. Νομίζω στους περισσότερους δεν αρέσουν αυτά. Ειδικά με πολιτικούς που έχουν κάνει κακό, αν όχι οι ίδιοι οι κυβερνήσεις τους. Θα μου πεις ποια κυβέρνηση δεν έχει κάνει κακό στον Ηρακλή. Όποια και αν βρέθηκε, τον έριξε. Οπότε δεν είναι και πολύ αρεστά αυτά. Γι' αυτό και είπα ότι οκ, οι φωτογραφίες, οκ, οι φανέλες, οκ, οι συναντήσεις. Ουσία, κουλουράκια. Και τώρα που είπα κουλουράκια, Βασίλη μου, ξέρεις τι θα σου φέρω από εβδομάδα, ε? Ξέρεις. Ναι, η Μανούλα εξηγήθηκε. Εξηγήθηκε η Μανούλα, τα καλύτερα σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν. Επειδή είπα για τα κουλουράκια της κυβέρνησης και του Βασιλιάδη και των υπολείπων, θυμήθηκα τα υπέροχα που τρώω στο σπιτάκι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Τη λέξη εισιτήριο, Ηρακλάρα, Βόλεϊ. Ό,τι θέλετε δίπλα. Αποστολή στο 54526 και την καλησπέρα σας φυσικά. Και στο blueliberopapakiyahoo.gr. Τι συμμετοχές σας περιμένω για την κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Δύο εισιτήρια θα κληρώσουμε του αυριανού μεγάλου αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5 στη Μίκρα για την Α1 Άδρων. Και όπως γράφει και η σχετική ανάρτηση από την Αυτόνομη Θύρα 10, το Σάββατο η Μίκρα πρέπει να βράζει, η κερκίδα να πηγαίνει πάνω κάτω και τα λαρίγκια έξω, καμίνει η Μίκρα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τον επόμενο αντίπαλο του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, που δεν είναι άλλος από την Κέρκυρα. Σας είπαμε νωρίτερα και διαβάσαμε και τους παίκτες που χρησιμοποίησε, συγγνώμη, ο κύριος Πανός, στο 0-1 από την Ξάνθη, με τον γκολ του Κασάδο στο 93 ήρθε αυτή η ήττα στις καθυστερήσεις, σε αντίθεση που, με τον Ηρακλή που συνετρίβει. Η Κέρκυρα που ξεκίνησε με ήττα στο πρωτάθλημα που φαντάζομαι λίγοι την περίμεναν από τον Απόλλωνα Λάρισας. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον συνάδελφο που μας ακούει στο νησί των Φεάκων, τον Μάνο Μεθυμάκη που είναι στη γραμμή μας. Και καλό μήνα. Γεια σου, Μάνο. Καλησπέρα, καλό μήνα. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο, ξέρεις το γιατί, μετά από αυτό που συνέβη στο κύπελο. Σε αντίθεση με την Κέρκυρα που νομίζω... Και οι δύο έχασαν μένω, ωστόσο στην Κέρκυρα... πιο πολύ τους πειράξε... Αν εξαιρέσει το τελικό αποτέλεσμα, κυρίως άφησε μια καλή εικόνα γενικότερα η ομάδα του Δημήτρη Σπανού σε σχέση με την απογοητευτική την οποία είχε παρουσιάσει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Λάρισα, όπου έχασε, όπως είπες και εσύ σωστά, πρόσμενα με 2-0. Διόρθωσε με, Μάνο, μήπως κάνω λάθος, άλλαξε πολλά πρόσωπα στην 11. Α, 10. Α, sorry, το παίρνω πίσω. Γιατί δεν μιλάμε πλήρη. Είδα Κούρο, Σπίνουλα και τα λοιπά και νόμιζα ότι ήταν βασική αυτή. Okay. Όχι, όχι. 10 στους 11 παίχτες οι οποίοι δεν ξεκίνησαν στο μάτς με τον Απόλλωνα Λάρισας. Αλλά έχασε 0-1 στο 93, δεν έχασε. Ναι, και αυτό όπως καταλαβαίνεις πλέον θέτει ένα αμφιβόλο. Αν λέγαμε ότι στη Λάρισα κατέβασε την θεωρητικά βασική του 11, καταλαβαίνεις ότι η μία εμφάνιση σε σχέση με την άλλη πιθανότητα να φέρει και αλλαγές στο αρχικό σχήμα
αρκετές κιόλας σε σχέση με την πρεμιέρα. Αν πήγαν καλά προχθές αυτοί που παίξανε με την Ξάνθη, λογικό είναι να ξαναπαίξουν, μάλλον. Αυτό είναι το θέμα τώρα, να δούμε τι αλλαγές προτίθεται να κάνει ο Δημήτρης Πανός εν ώψη του Απόλλωνα. Νομίζω ότι γενικότερα το ζήτημα, το ερωτηματικό δεκάδας στην Κέρκυρα για αυτό το παιχνίδι με τον Ηρακλή, δεδομένων και των συνθηκών, όπως καταλαβαίνει κανείς, ένα δεύτερο αποτυχημένο αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα της Football League την Κέρκυρα, θα σημάνει συναγερμό. Οπότε είμαστε όλοι πραγματικά πολύ περίεργοι να δούμε τελικά ποιος θα ξεκινήσει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή. Μάλιστα. Τώρα να σε ρωτήσω για τι επικρατεί κυρίως μετά την πρεμιέρα. Εντάξει, το κύπελο φαντάζομαι δεν ασχολήθηκαν τόσο στο νησί. Κοίταξε να δεις, όπως είναι φυσιολογικό, μετά την πρεμιέρα υπήρξε απογοήτευση, καθώς ήταν από τα παιχνίδια αυτό με τον Απόλλωνα Λάρισας, τα οποία πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα τα κυκλώνεις με τρεις πόντους, έτσι. Όταν θεωρείς ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει την επιστροφή της στην Super League. Ουσιαστικά αυτή την απογοήτευση διαδέχθηκε αυτή η ας πούμε πικρία με τον τρόπο που ήρθε η ήττα από την Ξάνθη, αλλά νομίζω ότι γενικότερα αυτή η εμφάνιση που έκανε με την Ξάνθη έφτιαξε κάπως την κατάσταση, την ψυχολογική στην οποία υπήρχε η ομάδα. Το ζήτημα είναι βεβαίως ότι το κύπελλο για την Κέρκυρα είναι δεδομένα σε δεύτερη μοίρα, δηλαδή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες φιλοδοξίες στο θεσμό. Εντάξει, αν μπορέσει να κερδίσει τον Όφη και να προκριθεί, έχει καλώς, αλλά μέχρι που θα φτάσει έτσι κι αλλιώς η Κέρκυρα. Και είναι και αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι της ομάδας μετά το μάτς με την Ξάνθη, ότι και να παίρναμε την ισοπαλία με την Ξάνθη, πάλι νίκη θα θέλανε με τον Όφη, ώστε να προκληθούν στην επόμενη φάση. Είναι δεδομένο πάντως ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Νίκη και μόνο νίκη είναι το σύνθημα που επικρατεί, και να δούμε τι θα γίνει πράξη τελικά στην αναμέτρηση του εθνικού σταδίου κόντρα σε μια ομάδα που μόνο το όνομά της για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταλαβαίνει κανείς ότι προκαλεί ένα αμέος. Δεν το συζητάμε, όσο πληγωμένος και να είναι που είναι με αυτό το 1-6 που από το οποίο προέρχεται από τον Ατρόμητο, γιατί ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα και το κύπελο θα διεκδικήσει και όλα θα τα διεκδικήσει. Αλλά αυτό της Κυριακής μάλλον είναι ένα άλλο παιχνίδι που θα δούμε τι θα συμβεί. Είναι ένα παιχνίδι που ανάλογα με το αποτέλεσμα δεν αποκλείεται. Δεν ξέρω, και στον Ηρακλή πάλι υπήρξαν γκρίνιες για το αποτέλεσμα με τον Είναι ήδη ανεπιθύμητος από τον κόσμο ο Αλέκος Βοσνιάδης. Η διοίκηση το στηρίζει. Αυτό λέω, ότι σε περίπτωση ας πούμε αρνητικού αποτελέσματος του Ηρακλή ή του Ηρακλή στην Κέρκυρα, πιθανότητα να υπάρξει ζήτημα ακόμα μεγαλύτερο στο Γυραιό. Σε περίπτωση απ' την άλλη δεύτερης ήττας της Κέρκυρας σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει, δεν αποκλείεται να δημιουργήσει και εδώ. Και όταν θα έχει ξεφύγει ο Ηρακλής με 6-0 από τον αντίπαλό του για τον ίδιο στόχο, έτσι. Και αυτό, ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι και πολλές ομάδες που διεκδικούν την ανάδοχη. Θα φανεί ποιοι θα έχουν διάρκεια, δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα φανεί. Ναι, απλά σε θεωρητικό επίπεδο είναι αρκετές οι ομάδες. Σωστά, δηλαδή, ναι, σωστά. Δεν είναι μόνο ο Ηρακλής. Εδώ και ο Βόλος είδαμε ότι εντυπωσία στην πρεμιέρα. Και γενικότερα είναι ομάδες οι οποίες έχουν ομάδες με βάρη όνομα, όπως είναι η Παναχαϊκή, όπως είναι η Ξαδράμας. Γενικότερα δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο οι απώλειες σε παιχνίδια τύπου Απόλλωνας Λάρισας δεν αποκλείεται να μετρήσουν στο τέλος. Ναι. Πες μας λίγο, μετά τον υποβιβασμό και έπειτα, η κατάσταση οικονομικοδιοικητικά ποια είναι στην Κέρκυρα? Γιατί ακούμε πολλά και διάφορα, δεν τα ξέρω καλά, εσύ ασχολείσαι. Τι ακριβώς επικρατεί? Εννοείς με τις διάφορες προσφυγές που έχουν γίνει και αν τα λοιπά, έχει αλλάξει, κατά καιρού. Τι ακριβώς συμβαίνει, ναι, αν είναι καλή η οικονομική κατάσταση της ομάδας, το διοικητικό κομμάτι, λογικό, γιατί πρόκειται από έναν υποβιβασμό, έτσι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Είναι δεδομένα οι διαφορές που υπάρχουν στα χρήματα που λαμβάνει μια ομάδα που αγωνίζεται στη Super League και μια ομάδα που αγωνίζεται στη Football League. Ναι. Πρόσθεση σε αυτό το γεγονός ότι η Κέρκυρα ήδη προσπαθεί να πάρει κάποια χρήματα τα οποία τους οφείλονται από την περασμένη σεζόν, από την Super League, από τηλεοπτικά κτλ. Ένα ποσό της τάξης των 300-400.000 ευρώ, και καταλαβαίνεις ότι όπως και να το κάνουμε υπάρχει μια σχετική πίεση. Άλλωστε και το κομμάτι των προσφυγών των τελευταίων που υπήρξαν στην Κέρκυρα
που με τον Ρόλε και τον Αδέντζο που ήταν να εκδικαστούν, δεν εκδικάστηκαν τελικά και προφανώς υπήρξε ένα συμβιβασμό των δύο πλευρών. Ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει η Κέρκυρα και με ανακοίνωση, ζητώντας τα χρήματα τα οποία τους οφείλονται από την διοργανώτρια αρχή της μεγάλης κατηγορίας. Από εκεί πέρα το budget είναι αρκετά υψηλό. Έγιναν για τα δεδομένα της Football League. Απλά το θέμα είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ειδικά σε περίπτωση που δεν κυλήσουν όπως θα υπολογίσει τα πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι έτσι όπως έχουν γίνει με την βαριά ήττα του Ηρακλή, με την ήττα της Κέρκυρας στην πρεμιέρα, είναι ένα μάτς που μπορεί να είναι δεύτερη είναι αγωνιστική, αλλά μπορεί να είναι και χωρίς αύριο. Καταρχήν για την Κέρκυρα δεν ξέρω αν είναι χωρίς αύριο, γιατί είμαστε πολύ νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα. Ναι, το ξέρω, αλλά είναι και σε περίπτωση, περίπτωση ήττας από τον Ηρακλή, είναι δεδομένο το handicap αυτό. Και έχοντας και τον Ηρακλή πλέον στο δεύτερο γύρο εκτός έδρας, δυσκολεύει πολύ την κατάσταση για την Κέρκυρα. Ναι. Αλλά σίγουρα το νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι ενδεχομένως να φέρει εξελίξη είτε στον ένα πάγκο είτε στον άλλο, αν έχουμε άσο ή διπλό. Σε περίπτωση οπαλία δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Αλλά, νομίζω ότι και στον Ηρακλή και στην ισοπαλία θα υπάρξουν εξελίξεις. Ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, είναι ανεπιθύμητος από τον κόσμο ο Αλέκος Βοσνιάδης και 0-5 να κερδίσει, που λέει ο λόγος την Κυριακή. Αλλά εντάξει, αν κερδίσει 0-5 φαντάζομαι θα αλλάξει λίγο η ιστορία, δεν νομίζω να παραμείνει τόσο είναι, πολύ. Είναι πολύ βαρύ, η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά αυτές τις μέρες, τις δύο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες από την Κέρκυρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Μάνο. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο, τον Μάνο Μεθυμάκη, από το νησί των Φεάκων, όπου ο Ηρακλής θα ταξιδέψει αύριο και θα παίξει την Κυριακή, όπου θα ταξιδέψει ο κόσμος του για να είναι κοντά στην ομάδα στις 3. Τηλεοπτικό, θυμίζω, Κέρκυρα, Ηρακλής. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι ένα μάτς. Μπορεί να είναι δεύτερη αγωνιστική, αλλά 6 βαθμών, τουλάχιστον. Δεν μπορώ να μην πω ένα, αν και δεν έχει σχέση με την ώρα για μπλε, ένα τεράστιο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο που, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας πριν από λίγο, για όσους δεν το γνωρίζουν, κατέκτησε το παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο με ένα χέρι. Με ένα χέρι γιατί τη Δευτέρα μπαίνει στο χειρουργείο. Είναι τεράστιος αθλητής. Δεν ξέρω αν είναι η Ρωσιλία να πω ο καλύτερος όλων των εποχών. Τουλάχιστον σε ατομικό άθλημα δεν υπάρχει, δεν μπορεί να συγκριθεί. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει, τρίτο, τέταρτο παγκόσμιο που πήρε και Ολυμπιάδες και όλα αυτά, αλλά το σημερινό δεν συγκρίνεται με κανένα, γιατί τη Δευτέρα μπαίνει στο χειρουργείο και με αυτό το χέρι που πονούσε πήγε και πήρε σήμερα χρυσό μετάλλιο. Και μπράβο του, να μου επιτρέψετε την παρένθεση, την οποία και κλείνω συνεχίζοντας με τα τζάκια Βολκάνο κοντά μας. Σιγά σιγά να αρχίζετε να το σκέφτεστε, να βάλετε το τζακάκι σας, να ζεσταίνετε στο σπίτι. Στο Ρετζίκι θα πάτε, Λεωφόρος Παπανικολάου 1, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-676-643. Έχετε 8-9 λεπτά περίπου μπροστά μας για να στείλετε, και μπροστά σας φυσικά, να στείλετε τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια του αυριανού μεγάλου αγώνα για το βόλεϊ Ηρακλής Ολυμπιακός. Στις 5 στη Μίκρα για την Α1 Αδρών. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη εισιτήριο, αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Και μιας και λέω για βόλεϊ, να δούμε και τις δηλώσεις που έχουν γίνει εν ώψη του αγώνα αυτού στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας. Ο Γιάννης Ορφανός δήλωσε: «Πάντα οι αγώνες με τον Ολυμπιακό είναι ντέρμπι ανεξάρτητα από την κατάσταση των δύο ομάδων και τη βαθμολογική τους θέση. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση που στερηθήκαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Περιμένουμε τους φίλους του Βόλου και τους οπαδούς της ομάδας μας να μας στηρίξουν στην προσπάθειά μας». Αυτά ήταν που δήλωσε ο Γιάννης Ορφανός σε ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, είναι τηλεοπτικό από την E3, θα σφυρίξουν Δελικοστίδης πρώτος διαιτητής, Γεωργιάδης δεύτερος, παρατηρητής ο κύριος Μιχελινάκης. Να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Τρίτο μάτς είναι, τέταρτη αγωνιστική, γιατί θυμίζουμε είχε αναβληθεί η πρώτη. Ηρακλής Ολυμπιακός.
Στις 5, στις 6 Πανβοχαϊκός Κηφισιά. Αυτά τα μάτς τα δύο είναι αύριο. Την Κυριακή στις 4.30 Φίνικα Σύρου Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Και τη Δευτέρα, φανταστείτε, βόλεϊ τώρα, αύριο έχει μόνο δύο μάτς. Την Κυριακή ένα και ένα τη Δευτέρα. Τα έχουν κάνει πάλι κάθε εβδομάδα το ίδιο λέμε. Γιατί δεν έκαναν κλήρωση ποτέ και οι απίθανοι. Και κάθε φορά υπάρχουν δύο μάτς που έχουν ρεπό. Τη Δευτέρα ζωντανά από την Ετρία στις 5.30 στην Κομωτινή. Η Κομωτινή θα υποδεχτεί την ΑΕΚ. Ρεπό έχουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Το έχουμε. Από χθες σας είχαμε ενημερώσει για το νέο υπέροχο σποτ τηλεοπτικό αλλά και ραδιοφωνικό με την φοβερή φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού, σημαντικού ηθοποιού της χώρας μας, που έχει να κάνει φυσικά με την πρόθεση των εισιτηρίων διαρκείας και αύριο θα σας περιμένουν εκεί και η ομάδα. Αυτό είναι το σποτ για το βολεϊκό Ηρακλή, για την ανδρική ομάδα βόλεϊ. Η φωνή που ακούσατε είναι του Γρηγόρη Βαλτινού και του Λάμπη Μπαμπαλιούτα. Το στήριξε την ομάδα μας δίπλα στο νέο αίμα τον Δημήτρη Μούχλια που πρωταγωνιστούν κατά κάποιο τρόπο στο συγκεκριμένο σποτάκι. Για το βόλεϊ να πούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε στο πρόγραμμα. Μισό λεπτό. Δώσ' μου λίγο, Μπίλη. Λοιπόν, το Σάββατο στους Πέδες για την τρίτη αγωνιστική Ηρακλής ΠΑΟΚ. Σημαντικό μάτς. Αν και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων σε αυτό το επίπεδο. Στις 8 το μάτς αυτό, αύριο στο Κατσάνιο. Για τις Κορασίδες το παιχνίδι του Ηρακλή με την Ακαδημία Βόλεϊ Όλυμπος είναι αύριο στις 4 στο Κατσάνιο. Για τις Κορασίδες εκτός συναγωνισμού τα κορίτσια μας τα μικρά παίζουν με τον Βότσι την Κυριακή στις 3.30 στο Κατσάνιο. Όσον αφορά τους έφηβους, Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης για την τέταρτη αγωνιστική 9.30, την τρίτη είναι αυτό, 6 του μηνός. Β' Εθνική Γυναικών την Κυριακή στις 6 στο Αλέξανδρος Νικολαίδης Πήγασος Πολύχνης Ηρακλής. Και όσον αφορά τις νεάνιδες, την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, και εδώ έχουμε Ηρακλής ΠΑΟΚ, στις 9.30 στο Κατσάνιο. Στο Ιβανόφιο την Κυριακή η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω, για την προσέλευση του κόσμου αν δεν υπήρχε την ίδια μέρα και εκτός έδρας παιχνίδι για το ποδόσφαιρο, γιατί αρκετός κόσμος θα πάει στην Κέρκυρα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος που δεν θα πάει στην Κέρκυρα και θα θέλει να βοηθήσει αυτή την ομάδα και θα θέλει να λέει ότι έδειξε κάποια αντίσταση απέναντι στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και θα θέλει να τη δει και του χρόνου, γιατί ξεκίνησε με βαριά ήττα από τις Εσπερίδες Καλλιθέας που έχουν τον ίδιο στόχο της παραμονής, οπότε δυσκολεύουν ήδη με το καλημέρα τα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο κυρίως, και θα θέλει να ενισχύσει, πολλά θέλει έβαλα, οικονομικά το τμήμα. Μπορεί να βρεθεί στο Ιβανόφιο, συγγνώμη, την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι για αυτό το Ηρακλής Ολυμπιακός. Δάφνη Αγίου Δημητρίου, Εσπερίδες Καλλιθέας, ΠΑΟΚ Sporting, Μοσκάτο Πανιόνιος, Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας και ΓΑΣ Καλυβιών Νίκη Λευκάδας είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζουμε, στην πρεμιέρα ο Ηρακλής έχασε στην Αθήνα από Εσπερίδες Καλλιθέας με το βαρύ 89-61. Στην Α2 Αδρών του μπάσκετ δεν έχουμε δράση, δεν έχουμε παιχνίδι. Το Καστοριά Ηρακλής θα γίνει το επόμενο Σάββατο. Και η ομάδα προετοιμάζεται χωρίς κάποιο φιλικό, καθώς υπάρχουν προβλήματα, τραυματισμό και του Αγγελακόπουλου και του Γιαννακίδη και του Μπένα, ο οποίος προσθέθηκε και αυτός στη λίστα των τραυματίων. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή μας ευχαριστώντας τους χορηγούς μας, τα τζάκια Βολκάνο, στο Ρετζίκι, στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου 1, 23-10-67-66-43, για να ζεσθενόμαστε σιγά σιγά, και τα ρούχα Ηλιάδης Μπάμπης IB
Σκρά 14 με φλέμι γωνία στου αμπελόκηπου. Ανδρικά, γυναικεία, χοντρική, λιανική. Δίνουμε σκυτάλι στο. Κάτσε Παρασκευή έχουμε σήμερα. Στο Γιάννη Γιαννούλη, μπερδεύτηκα, και στο Σταύρο Κόλκα που ακολουθούν με το ντουέτο εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Καλό Σαββατοκυριακό, να είστε καλά.